Και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θεωρητικό θέμα σήμερα. Πειθαρχία και αυτοφροντίδα. Αφορμή για αυτό το βίντεο ήταν το ακόλουθο μήνυμα που έλαβα από μία φίλη που λέει τα εξής. Καλημέρα, Θέκλα μου. Αν θεωρείς ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον, βεβαίως και έχει ενδιαφέρον, θα μπορούσες να κάνεις ένα vlog για την παρεξηγημένη αξία της πειθαρχίας στη ζωή μας και τη συμβολή της στην αυτοφροντίδα μας. Να έχεις ένα ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο. Φίλοι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα το οποίο μου ζήτησες να μιλήσω. Είναι ένα θέμα το οποίο το σκέφτομαι και εγώ κατά καιρούς, για το πώς η πειθαρχία μπορεί να μας βοηθήσει να εξελιχτούμε ως άνθρωποι, να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και φυσικά να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Μιλάς για τη συμβολή της αυτοφροντίδας, της πειθαρχίας στην αυτοφροντίδα μας. Είναι παρεξηγημένη η πειθαρχία όντως, επειδή την έχουμε συνδεδεμένη με ανθρώπους οι οποίοι μας καταπιέζουν. Στο σχολείο μας καταπίεζαν οι κανόνες, μας καταπίεζαν οι εκπαιδευτικοί και έπρεπε να δείξουμε πειθαρχία. Να είμαστε στην ώρα μας στο σχολείο, να ακολουθούμε τους κανόνες της σχολικής κοινότητας και γενικά να βάζουμε τον εαυτό μας σε δυσκολίες προκειμένου να πειθαρχήσουμε. Επίσης, στο σπίτι αρκετοί από εμάς έχουμε μεγαλώσει σε πολύ αυστηρά περιβάλλοντα, στο οποία η πειθαρχία ήταν κάτι δύσκολο που έπρεπε να καταφέρουμε να το κάνουμε εμείς ήδη. Και δεν μιλάμε μόνο για την πειθαρχία του να πειθαρχήσουμε σε κανόνες και σε εντολές και σε οδηγίες που μας δίνουν άλλοι, αλλά στην περίπτωση αυτή για το ερώτημα που θέτει η φίλη, μιλάμε για την αυτοπειθαρχία. Είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο να πειθαρχήσει. Είναι δύσκολο να αντιθασεύσει τις επιθυμίες του, να αντιθασεύσει τα συναισθήματα του, να αποκτήσει δύναμη και όρεξη προκειμένου να κάνει κάποια πράγματα τα οποία του φαίνονται βουνό, του φαίνονται δύσκολα. Ένα απλό παράδειγμα είναι η πειθαρχία που χρειάζεται να εξασκήσουμε προκειμένου να αθληθούμε. Είναι πολύ πιο εύκολο να σηκωθεί κάποιος το πρωί, να φτιάξει έναν καφέ και να καθίσει να χουζουρεύει στον καναπέ με τις ώρες, παρά να σηκωθεί, να πιει τον καφέ του μεν, να πάρει το πρωινό του, να βάλει τα αθλητικά του ρούχα και να πάει στο γυμναστήριο, να πάει στο γήπεδο, να πάει έξω στη φύση να αθληθεί. Χρειάζεται να κατανικήσεις την τεμπελιά σου, να κατανικήσεις την κούρασή σου, να κατανικήσεις την οποιαδήποτε δυσκολία έχεις προκειμένου να πράξεις αυτό, δηλαδή την άθληση, για να τα καταφέρεις. Χρειάζεται πειθαρχία. Όταν σου λέει αυτό σου, μπα δεν βαριέσαι, ας καθίσω εδώ, μπα δεν βαριέσαι, ας μην πάω, θα πάω αύριο, θα πάω μεθαύριο. Χρειάζεται να πειθαρχήσεις στον κανόνα που έχεις βάλει εσύ ο ίδιος πλέον, γι' αυτό μιλάμε για αυτοπειθαρχία, προκειμένου να ακολουθήσεις μια οδό η οποία θα σε οδηγήσει στην επιτυχία, των στόχων σου. Αν ο στόχος σου είναι καλύτερη υγεία, καλύτερη φυσική κατάσταση διαμέσου της άθλησης και καλύτερη εμφάνιση, χρειάζεται να δεσμευτείς σε αυτό το στόχο και να πειθαρχήσεις τον εαυτό σου προκειμένου να το επιτύχεις. Το ίδιο συμβαίνει και με την υγιεινή διατροφή, για παράδειγμα. Μας έρχεται επιθυμία να φάμε γλυκά, να φάμε παχυντικά φαγητά, να φάμε φαγητά τα οποία δεν είναι υγιεινά, που έχουν πολλά λιπαρά, είναι τηγανιτά, δεν ξέρω εγώ τι είδους junk food, τι είδους φαγητό που δεν είναι υγιεινό μπορεί να επιθυμεί ο καθένας, και εκεί χρειάζεται να πειθαρχήσεις στην επιθυμία σου για να φας κάτι που σε βλάπτει, προκειμένου να διασφαλίσεις την υγεία σου και προκειμένου να λειτουργήσεις με τέτοιο τρόπο που να φροντίσεις τον εαυτό σου. Χρειάζεται πειθαρχία, αυτοπειθαρχία, προκειμένου να εστιαστούμε στην αυτοφροντίδα μας. Κάνουμε αυτές τις μέρες εδώ στο κανάλι μας στο YouTube διάφορα βίντεο τα οποία είναι θεωρητικά και έχουν να κάνουν με θέματα αυτοβελτίωσης. Για να αυτοβελτιωθεί κάποιος άνθρωπος, για να φροντίσει τον εαυτό του, χρειάζεται να εξασκήσει πειθαρχία,
Πώς εξασκείς την πειθαρχία? Πώς τα καταφέρνεις να πειθαρχήσεις την επιθυμία σου να τεμπελιάσεις? Να πειθαρχήσεις την επιθυμία σου να κάνεις κάτι το οποίο είναι βλαβερό προς εσένα? Πώς μπορείς να πειθαρχήσεις, για παράδειγμα, στην κανόνα που έχεις βάλει στον εαυτό σου, για παράδειγμα, να μην πάρεις ξανά τηλέφωνο αυτών των κακοποιητικών πρώην ή αυτήν την κακοποιητική πρώην και να μπεις ξανά σε ένα φαύλο κύκλο μιας κακοποιητικής σχέσης? Πώς πειθαρχούμε? Καταρχάς το παίρνουμε απόφαση. Καθόμαστε κάποια στιγμή που είμαστε ξεκούραστοι, που είμαστε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι. Βάζουμε κάτω τα δεδομένα μας. Αναλύουμε τη ζωή μας, αποτιμούμε τη ζωή μας και βλέπουμε σε ποιους τομείς χρειάζεται να βελτιωθούμε και βάζουμε ένα πρόγραμμα. Αν δεν μπορούμε από μόνοι μας να βάλουμε αυτό το πρόγραμμα, μπορεί να είναι πολύ καλή ιδέα να πάρουμε τη βοήθεια κάποιου ψυχολόγου, κάποιου ειδικού ψυχικής υγείας, που να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε ποια είναι τα θέματα μας τα οποία χρειάζεται να βελτιωθούμε και να προγραμματίσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα βελτιωθούμε. Οποιαδήποτε βελτίωση, οποιαδήποτε εξέλιξη, οποιαδήποτε πρόοδος χρειάζεται πειθαρχημένες καθημερινές προσπάθειες προς εκείνο τον στόχο. Κανείς δεν έχει επιτύχει τίποτε χωρίς να δουλέψει σκληρά και συστηματικά γι' αυτό. Κανείς άνθρωπος δεν έχει επιτύχει στη ζωή του, δεν έχει επιτύχει στο επάγγελμά του, δεν έχει επιτύχει στην προσωπική του ζωή, δεν έχει επιτύχει να διασφαλίσει την ψυχική και σωματική του υγεία, εάν δεν έχει δουλέψει πειθαρχημένα και συστηματικά προς αυτόν τον στόχο. Στο vlog που κάναμε χθες για την αντιμετώπιση της μοναξιάς και για το πώς μετατρέπεται η μοναξιά σε μοναχικότητα, μίλησα για τον προγραμματισμό. Προγραμματισμό της κάθε μέρας και προγραμματισμό κυρίως των ημερών του Σαββατοκύριακου και των διακοπών και των αργιών. Πρέπει να βάζουμε στον εαυτό μας πρόγραμμα, το οποίο να τηρούμε με θρησκευτική βλάβεια, θα πω εντός εισαγωγικών, χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, ποιητική αδεία, με πειθαρχία, να ακολουθούμε αυτό το πρόγραμμα, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είστε εδώ στο κανάλι, παρακολουθείτε τα βίντεο και κάποιες φορές μου λέτε ή μου γράφετε ότι με βοηθούν τα βίντεο, το κανάλι είναι ένας χώρος ο οποίος είναι χρήσιμος και κάνει καλό στη ψυχή μας. Για να έχουμε αυτό το χώρο εδώ στο κανάλι, προσέξετε, θα έχετε προσέξει ότι ανεβάζω καθημερινά βίντεο. Από τον Αύγουστο του 19 που αποφάσισα να μετατρέψω την εργασία μου στο να είμαι κυρίως YouTuber, καθημερινώς ανεβάζω βίντεο. Υπήρξαν κάποιες μικρές περιστάσεις τις οποίες για μερικές μέρες τώρα τον Ιούλιο που μας πέρασε δεν είχα ανεβάσει βίντεο, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία των ημερών καθημερινά ανεβάζω ένα βίντεο. Νομίζετε ότι κάθε πρωί που θα ξυπνήσω έχω πάντοτε τις κατάλληλες νοητικές, συναισθηματικές και σωματικές συνθήκες για να γυρίσω βίντεο? Όχι. Έχει μέρες που μπορεί να είμαι λίγο άρρωστη. Έχει μέρες που μπορεί να μην έχω ιδιαίτερη όρεξη. Έχει μέρες τις οποίες μπορεί να προτιμούσα να τεμπελιάσω. Πιέζω τον εαυτό μου, επιβάλλω πειθαρχία στον εαυτό μου προκειμένου να δημιουργήσω ένα βίντεο και να το ανεβάσω στο κανάλι, επειδή θέλω τον στόχο που έκανα να δημιουργηθεί αυτή η ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα, η οποία να είναι σημείο αναφοράς για ανθρώπους που χρειάζονται τα διδάγματα και τα νοήματα μέσα από τα βίντεο, να μπορέσει να είναι πραγματικότητα. Δεν σας λέω ότι είμαι ένας σούπερ επιτυχημένος άνθρωπος. Όσοι είστε εδώ στο κανάλι γνωρίζετε ότι σε κάποιους τομείς της ζωής μου, αρκετούς θα έλεγα, δεν τα καταφέρνω και τόσο καλά. Ξέρω όμως ότι μόνο με την καθημερινή πειθαρχημένη προσπάθεια θα επιτύχω οτιδήποτε. Σας μιλάω από ένα χώρο που βρίσκομαι σε μια διαδρομή για να επιτύχω διάφορα πράγματα σε διάφορους τομείς της ζωής μου. Είμαστε όλοι εδώ, είμαστε όλοι μαθητές, είμαστε όλοι εργάτες που εργαζόμαστε πάνω στο μεγάλο καμβά της ζωής μας και προκειμένου να ζωγραφίσουμε υπέροχες ζωγραφιές, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας, προκειμένου να φροντίσουμε τον εαυτό μας, προκειμένου να εξελιχθούμε στην καλύτερη έκδοση του εαυτού μας, δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέραν από αυτός, από αυτόν της ρεαλιστικής γνώσης του τι πραγματικά μας συμβαίνει,
της λήψης σοβαρών, σταθμισμένων αποφάσεων για το πώς θα καταφέρουμε να βγούμε από τις δυσκολίες στις οποίες βρισκόμαστε και στην πειθαρχημένη εφαρμογή του σχεδίου που θα αποφασίσουμε. Που είτε θα αποφασίσουμε μόνοι μας, είτε θα συναποφασίσουμε μαζί με το θεραπευτή μας. Ακόμη και στη ψυχοθεραπεία, για παράδειγμα, αν δεν πηγαίνεις κάθε φορά στο ραντεβού σου και αν δεν είσαι τακτικός στις συνεδρίες σου, δεν θα καταφέρεις το ποθούμενο αποτέλεσμα. Επίσης, να πω ένα παράδειγμα έτσι πάρα πολύ απλό. Όταν κάποιος θέλει να μάθει μια ξένη γλώσσα διαμέσου των μαθημάτων, αν δεν πηγαίνει κάθε φορά που έχει μάθημα στο μάθημά του, αν δεν διαβάζει τα μαθήματά του, αν δεν κάνει την εξάσκησή του, δεν θα μάθει τη ξένη γλώσσα που θέλει να μάθει. Χρειάζεται πειθαρχία για να εξελιχθούμε σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής μας και οπωσδήποτε χρειάζεται πειθαρχία για να επιτύχουμε την αυτοφροντίδα μας. Και όπως έχω πει και στην αρχή αυτού του βίντεο, όπως πολύ σοφά έχει σημειώσει η φίλη, η πειθαρχία είναι ένας παρεξηγημένος όρος. Εγώ το βλέπω από αυτή τη σκοπιά. Το να πειθαρχήσουμε στους σχολικούς κανόνες, στο να πειθαρχήσουμε στους οικογενειακούς κανόνες που μπορεί οι γονείς μας, η οικογένεια στην οποία μεγαλώσαμε να ήταν ιδιαίτερα αυστηρή, μπορεί να μας στενοχώρησε, μπορεί να μας δυσκόλεψε, μας έχει μάθει όμως ένα σπουδαίο εργαλείο για να μπορούμε να προχωρήσουμε και να εξελιχθούμε στη ζωή μας. Σε καμία περίπτωση η πειθαρχία που επιβάλλουμε εμείς ήδη στον εαυτό μας, η αυτοπειθαρχία, δεν είναι καταπίεση. Ίσα-ίσα είναι ένας τρόπος για να πάρουμε τις δυνάμεις μας, να εστιάσουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι είναι πειθαρχημένοι και ακολουθούν αυτά που έχουν προγραμματίσει προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους, ακόμη και τις μέρες που είναι δύσκολο για αυτούς και τεμπελιάζουν. Πειθαρχία, πολύ σπουδαία έννοια, πνευματική έννοια, η οποία μας βοηθάει να εξελιχτούμε. Μας την εύχομαι.